Θα μα τα πει όλα ο Άγγελο Ατσαρόνη, ο οποίο είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Μπαράζ ανακοινώσεων, Κώστα. Και από την πλευρά και τώρα. από τι άλλε. Καλό μεσημέρι. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει ε, τέτοια εξέλιξη από ανακοινώσει από κάθε πλευρά που ενδιαφέρεται που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως είπε και εσύ, Κώστα, επικράτησε το ΛΑΙΤΣΙΝΚΤΕ με το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, το οποίο... Ε τάσετε υπέρ τη διατήρηση αυτή τη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι η Ταϊβάν είναι αυτόνομη, αλλά ταυτόχρονα δεν κάνει επίσημα, ε, δεν κηρύσσει επίσημα την ανεξαρτησία τη, καθώ κάτι τέτοιο πολλοί υποστηρίζουν ότι θα, είχε, θα μπορούσε να. Κάνει και τον ασκό του αιώλου, θα, το θα γίνονταν το έλα να εκεί τώρα. Εντάξει. Ε, η Κίνα. Απευθύνει μια έκκληση γενικότερα το τελευταίο διάστημα για μια ειρηνική επανένωση. Ωστόσο, αυτό φαίνεται όλο και πιο απίθανο, με τα αποτελέσματα των εκλογών, να δείχνουν το κόμμα, το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι κάτοικοι της Ταϊβάν, οι πολίτες της Ταϊβάν, δεν το θέλουν. Ε, ξεκινά... Θέλουν να παραμείνουν για να, να προτιμήσουν το συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Προφανώς θέλουν αυτό που είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που είπες, διατήρηση της αυτονομίας, Είμαστε, είναι ένα αυτόνομο νησί τα 24 εκατομμύρια των πολιτών στην Σιν Ταϊβάν, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και ανεξάρτητη από δηλαδή. την Κίνα. Υπάρχει μια μεσοβέζικη κατάσταση ναι. να, για να κρατάει ήρεμα τα νερά. Ναι. Έτσι. Και ξεκινάμε με τις ανακοινώσεις. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, στην οποία ε, γράφουν «Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι εσωτερική υπόθεση της Κίνας». Ναι. Το βασικό γεγονό ότι η Ταϊβάν είναι κομμάτι τη Κίνα δεν θα αλλάξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Έρχεται η απάντηση από την Ταϊβάν η οποία λέει. Ε, αυτή η ανακοίνωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διεθνή αντίληψη και την ισχύουσα κατάσταση στο στενό της Ταϊβάν. Έρχεται σε αντίθεση με την προσδοκία των διεθνών δημοκρατικών κοινοτήτων και την επιθυμία του λαού της Ταϊβάν για τήρηση των δημοκρατικών αξιών. Τέτοια κλισέ δεν αξίζει να αντικρούονται. Απευθείας απάντηση από την Ταϊβάν, αλλά αρχίζουμε και μπλέκουμε, φυσικά μπλέκουμε και την Αμερική. Εδώ ακριβώς πρέπει να σταθούμε, γιατί δεν έχει σημασία τόσο, κατά ταπεινή μου άποψη, Προφανώ και έχει σημασία τι λέει η Ταϊβάν, έτσι, αυτοί αποφάσισαν για το εκλογικό τους μέλλον, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπει και... τη μεγάλη εικόνα. Μπράβο, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί ε, απάνω στην Ταϊβάν μάχονται δύο γίγαντες και όπως λέει και ο λαός όταν τρέχουν τα βουβάλια ποδοπατιούνται τα βατράχια. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση βουβάλια είναι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε που εποφθαρμιούν και οι δύο την Ταϊβάν και η Ταϊβάν έχει το, το πρόβλημα στο τέλος, έτσι. Έτσι είναι και η ανακοίνωση του Άντονι Μπλίνκεν γράφει ότι η Ουάσιγκτον προσβλέπει στη συνεργασία με όλους τους ηγέτες της Ταϊβάν για να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και τις κοινέ μας αξίες. Σε... Τα συμφέροντα. Μπορεί κάποιο να υπογραμμίσει τα συμφέροντα. τα συμφέροντα. Σε αυτή την ανακοίνωση ήρθε και απάντησε η Κίνα κατευθείαν, ναι. ε, λέγοντα η Αμερικανική ανακοίνωση στέλνει ένα σοβαρά εσφαλμένο μήνυμα για τι αποσχιστικέ δυνάμει τη ανεξαρτησία τη Ταϊβάν και πάει κόντρα στη δέσμευση των ΗΠΑ να διατηρήσουν με την Ταϊβάν μόνο ανεπίσημε σχέσει. Υπάρχει, υ, υπάρχει, Ένα ακόμη επεισόδιο στο, στο, αυτό το. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για, ένα, για έναν λεκτικό πόλεμο ανακοινώσεων. Ναι, που ακριβώς, να το πει ακριβώς, ακριβώς. Ε, τραβάει και ο ένας το, 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 το τραβάει και ο άλλος. Το, το, θέμα όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι αποφάσισαν κάτι οι πολίτες στην Ταϊβάν ακριβώς. και αυτό πρέπει να γίνει απολύτω ε, απολύτως σεβαστό. Απ' τη μία είχαμε και την απάντηση βέβαια του Λάι Τσίνγκ Τε που είπε στον Άντωνι Μπλίνκεν ότι σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για τη στεναρή ε, υποστήριξη της δημοκρατίας ε, και για να αν, Θε Κώστα, για να ναι. πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα το τι έχει γίνει. Ε, πρόκειται το κόμμα, το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, να είναι για τρίτη φορά στην εξουσία. Είναι η τρίτη τετραετία, αλλά με αλλαγή ε, του προσώπου. προσώπου. Του ηγετικού ε, προ, προ, προσώπου του, του κόμματος. Ναι. Ακριβώς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Τσάι Ινγκ Ουέν, ο οποίος είναι ο προκάτοχος του κυρίου Λάι, ε, ε, είχε επικρατήσει με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το 40% που, που επικράτησε ο κύριος Λάι. Ε, πολύ... Το 2020 είχε γίνει αυτό, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το κόμμα να χάνει την πλειοψηφία, ε, έχοντας μία έδρα λιγότερη από το Εθνικιστικό Κόμμα. Τώρα, Κανένα όμως από τα δύο κόμματα δεν έχει την πλειοψηφία, οπότε βάζει σε ρόλο ρυθμιστή ένα νέο κόμμα σχετικά, το Λαϊκό Κόμμα, που έχει πάρει 8 έδρες από τις 113 που έχουν στο κοινοβούλιο τους. Ε... Πάντω, η κινέζικη υπηρεσία επίσημα πάλι ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα σύμφωνα με αυτό ότι πλέον έχει χάσει το Δημοκρατικό Κόμμα, Προοδευτικό Κόμμα, την ε, ε, πλειοψηφία, δεν εκπροσωπεί την πλειονότητα του, του τι πιστεύουν οι Ταϊβάν. Υβα... Καλά, αυτό η Κίνα πιστεύει. κρατάει πάντοτε σε αυτή την περίπτωση τη Ταϊβάν κρατάει πάντα ε, σκληρή. Ε, στάση. Το θέμα είναι να μην εκτραχηθούν τα πράγματα γιατί και οι Ηνωμένε Πολιτείε με την ανακοίνωση Blinken για τα συμφέροντα και τι αξίε και από την άλλη πλευρά η Κίνα θεωρεί έδαφος της την Ταϊβάν. Ε, η Ταϊβάν η οποία είναι και ένας πολύ σημαντικός οικονομικός παράγοντας, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Ε, δεν ξέρω, ο Άγγελος θα ξέρει καλύτερα με αυτά τα τεχνολογικά, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι σαν πατρίδα των microchips. Όχι, η, μόνο, όχι μόνο τα microchips, αλλά ακόμα και την ένδυση, με μεγάλο μέρος της ένδυσης όλων των προηγμένων χωρών της Ευρώπης, ναι, της ναι, 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 ναι. Νότιας Αμερικής. Σε κάθε περίπτωση. Α σεβαστούμε όπω λένε και οι ίδιοι. Πάνω απ' όλα, σεβασμό, λαϊκή τιμηγορία. Ακριβώ το αποτέλεσμα, δε, το, το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν το συζητάμε. Και βέβαια, οι ΗΠΑ πολλέ φορέ χρησιμοποιούν ε, ε, διάφορα κράτη ή κρατήδια ή οντότητε ε, ω δούριου ύπου για να μπορέσουν να προσβάλλουν σε εισαγωγικά ο όρο την ε, επικράτεια των κύριων αντιπάλων του. Και η Ταϊβάν, εν προκειμένου, μπορεί να χαρακτηριστεί. Ω δούριο ύπο προσβολή του εσωτερικού κατεστημένου της Κίνα και το είχαμε δει αυτό και πριν από δύο χρόνια, με μάλλον ένα χρόνο και κάτι, με την επίσκεψη τότε, την ξαφνική επίσκεψη της Νάση Πελόζη. Στην Ταϊβάν που ουσιαστικά έχει είχε είχε βγάλει εξώ τα ρούχα τους, τους Κινέζους, την πρώην πρόεδρο των, ε, της Βουλής των Αντιπροσώπων επί επί, ε, στην προηγούμενη τετραετία. Ε, κάτι που πραγματικά πολλές φορές φέρνει τους, ε, τις σχέσεις των πολιτιών και κινά και σε οριακό επίπεδο. Λοιπόν, Άγγελε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.